Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να βάλουμε στην παρέα μας και έναν κριτικό, ο οποίος έχω να σας πω ότι φτιάχνει κατσούνες. Ναι, με αυθεντικό παραδοσιακό τρόπο. Ξέρετε τι είναι οι κατσούνες? Εγώ ρώτησα στο γραφείο και εμάς. Έντροετε. Νόμιζα ότι ήταν κατσούνια, αλήθεια είναι. Δεν είναι κατσούνια. Τελικά δεν ήταν κατσούνια. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Εσύ γνωρίζεις? Όχι. Δεν γνωρίζεις? Θέλετε να πάμε να δούμε και να τα πούμε με τον Μάρκο Σμυρνάκη, τον νεαρό αυτό κριτικό. Να τον! Μάρκο μου, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα από Κρήτη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Πώς θα πάει εκεί η θερμοκρασία στην Κρήτη, μιας και μιλάγαμε κι εμείς για θερμοκρασία? Καλοκαίρι ακόμα εδώ στην Κρήτη. Συνεχίζουμε τα μπάνια, εγώ δηλαδή σίγουρα. Αλλά πολύ ζεστός καιρός. Ναι, μία από τα ίδια, Μάρκο μου, και εδώ στην Κύπρο. Δίπλα είμαστε άλλωστε. Δύο μεγάλα νησιά και έχουμε και το ίδιο κλίμα. Πολύ ωραίο. Ακριβώς. Είμαστε ευλογημένοι. Είμαστε ευλογημένοι. Λοιπόν, να Μάρκο πω λίγο ένα σχόλιο. Ναι. Με τα καλυτσούνια, τα μπερδεύει πάρα πολλοί κόσμος. Με παίρνει να μου παραγγείλει καλυτσούνια. Αλλά ακόμα και αυτό είναι ένας τρόπος να τους πω ότι ξέρετε κάτι. Πέρα από τα καλυτσούνια υπάρχει κατσούνα. Και για πες μας, Μάρκο μου, τι είναι η κατσούνα, δείξε μας κιόλας, πες μας. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι η κατσούνα είναι το κριτικό μπαστούνι, το παραδοσιακό, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί κατά την κτηνοτροφική κρίση. Έχω κάποια πίσω, εδώ να σας δείξω. Εδώ, έφερα. Βλέπουμε συνάμα, Μάρκο μου, βλέπουμε και ένα βιντεάκι το οποίο μας έχει στείλει εσύ, πώς κατασκευάζονται οι κατσούνες, και βλέπουμε και εσένα που κρατάς τώρα μια κατσούνα. Ωραία. Θα την κρατάς σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης και να την μπεντώσετε, θέλω. Λοιπόν, όπως βλέπετε τις φτιάχνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο, βρίσκουμε τα ξύλα, τα μαζεύουμε από χωράφια, μας φέρνουν πάρα πολλές φορές κάποιοι, ή πηγαίνουμε εμείς και τους καθαρίζουμε τα χωράφια. Τα ζεσταίνουμε στο φούρνο και τους βγάζουμε τη φλίδα και τους γυρνάμε αυτήν εδώ την κούρπα που βλέπετε ουσιαστικά. Αυτή είναι η διαδικασία και είναι πάρα πολύ ανθεκτικά σε σχέση με τα υπόλοιπα μπαστούνια, γιατί είναι κανονικό ξύλο, δεν είναι κατεργασμένο ξύλο. Μάλιστα. Και εσύ, Μάρκο μου, διατηρείς αυτή την παράδοση. Φαντάζομαι είναι η οικογένειά σου, ο πατέρας, ο παππούς που ξεκίνησε αυτό. Ο πατέρας μου έκανε και κάνει ακόμα, ο άνθρωπος να είναι καλά, κριτικές κατσούνες. Από αυτό μαθαίνω και εγώ σιγά σιγά την τέχνη. Απέχω πολύ βέβαια, γιατί ο πατέρας μου πολλές φορές κάνει κάτι παραπάνω από μπαστούνια. Πολλές φορές τα δικά του μπαστούνια φέρνουν σε έργα τέχνης, με αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργήσει και ανθρώπους συλλέκτες μπαστούνιών, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι πλέον... Ναι, Μάρκο μου, σ' ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Και έχω και παράδειγμα, δηλαδή η κατσούνα που έπιασα δεν είναι τυχαία, είναι πλεξούδα αν δείτε. Ναι, βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε, διακρίνεται αυτό, μπράβο, είναι σαν πλεξούδα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό με το ξύλο τώρα? Όταν ο Μάστορας είναι καλλιτέχνη, δεν γίνεται. Όταν ο Μάστορας ακόμα μαθαίνει, δεν βγαίνει. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η κούρβα ουσιαστικά. Το ζεσταίνουμε τον κορμό στο φούρνο και απλά πλέκουμε ουσιαστικά τα ξύλα. Απλά δεν μπορεί να βγει από ένα άτομο. Χρειάζεται σίγουρα βοήθεια για να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ζήτηση, Μάρκο μου, της κατσούνας της παραδοσιακής? Υπάρχει ζήτηση και από Κύπρο μου ζητάνε αρκετές φορές και όσο πάει αυτό επεκτείνεται, δηλαδή αρχικά μόνο Ελλάδα, μετά μπήκε η Κύπρος στο παιχνίδι και ξαφνικά σιγά σιγά με τη δύναμη των social media που δεν έχουν πλέον γεωγραφικό περιορισμό μου ζητάνε από όλο τον κόσμο, δηλαδή στέλνουνε. Υπάρχει το πρόβλημα βέβαια πάντα της μεταφοράς στο εξωτερικό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις λύνεται. Μάλιστα. Και γιατί κριτική κατσούνα είναι διαφορετική? Δηλαδή? Γιατί κριτική, ρε παιδί, μόνο στην Κρήτη ας πούμε γίνεται αυτό?
Στην Κρήτη γίνεται με το συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα. Γιατί τότε τα παλιά χρόνια, επειδή οι βοσκοί χρειαζόντουσαν ένα προϊόν, ένα στήριγμα και για να ζυγώνουν και τα πρόβατα, όπως λέμε εμείς εδώ, δηλαδή να τα πιάνουν τα πρόβατα, ήταν ο πιο απλός τρόπος, χωρίς κάποιο εξοπλισμό, να γυρίσουν με τη φωτιά μία κατσούνα και να τη δώσουν μία κλίση, όχι με τέτοια ακρίβεια, και να τη χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον τρόπο ως προέκταση του κεριού, έτσι ώστε να πιάσουν τα πρόβατα. Άρα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος είναι κάπως διαφορετικές? Ναι, υπάρχει η Γλίτσα, όπου είναι ίδια και ουσιαστικά μπορείς να πιάσεις το πρόβατο από το πόδι. Αυτή είναι η διαφορά τους. Σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχει κάπως παρόμοια, αλλά έχει τρομερά πολλές ονομασίες. Μάλιστα. Αναπεριοχή. Ναι. Εντάξει, μας κάνει εντύπωση τώρα, γι' αυτό και θέλαμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, Μάρκο μου, που είσαι ένα νέο παιδί που ασχολείσαι με αυτό, με την παράδοση, συνεχίζεις την παράδοση και αυτό είναι και πολύ ωραίο και πολύ αισιόδοξο, θα έλεγα, γιατί συνεχίζεται κάτι που άρχισε έτσι από παλιά, από τους γονείς, από τους παππούδες και δεν εξαλείφεται η παράδοση. Αφορμή γι' αυτό ήταν ότι αγαπάω πάρα πολύ την παράδοση σαν άνθρωπος και οι σπουδές μου ήταν πάνω στο digital marketing, οπότε ήθελα κάπως να τα συνδυάσω αυτά τα δύο. Ναι. Και έτσι έγινε όλο αυτό. Συνδύασα τις δύο μου αγάπες και βγήκε αυτό. Και το καλύτερο όλων είναι ότι σε ένα προϊόν το οποίο δεν ήταν ευρέως γνωστό, δεν το ζητούσε ο κόσμος, δεν ήξερε καν την κατασκευή του και την ύπαρξή του, δεν ήξερε πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητα, πλέον υπάρχει, πλέον το γνωρίζει, πλέον κάθε μέρα εσύ το μαθαίνουν. Ως νέο παιδί και εσύ και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της γνώσης σου πάνω σε αυτό, έκανες viral, θα πω, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τις κριτικές κατσούνες, Μάρκο μου. Ναι, οι κατσούνες επέστρεψαν και είναι έτοιμες για κρίση, για κάθε είδους κρίση, αυτό να πούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εγώ έτσι μαθαίνουμε κι εμείς. Έχω λίγο χρόνο. Ναι, πες μας. Θέλω να σας πω και μια κατσουνάδα που έγραψα για εσάς, αλλά επειδή την έχω σε σκονάκι, θα κοιτάξω κάπου αλλού. Βεβαίως, δεν έχει πρόβλημα. Απλά διευκρίνεις μου, τι είναι η κατσουνάδα. Κατσουνάδα. Όπως τη μαντινάδα, ας πούμε. Ναι, θα σας την πω και μετά θα σας εξηγήσω τι είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, όπως η μέρα εξημέρωσε στο ΡΙΚ 1 το κρατικό κανάλι, καθημερινά εκεί παρέα ευχάριστη με όρεξη μεγάλη. Αυτή είναι αφιερωμένη για εσάς, την παρέα. Τι ωραίο! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Μάρκο μου. Μάθαμε και αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Ότι υπάρχει κατσουνάδα. Δεν το ήξερα, πρώτη φορά το άκουσα. Να πω κάτι. Ναι. Τα ακούτε πρώτη φορά, γιατί είναι ένας όρος που έχω την νοήσει εγώ. Πες τα μας αυτά, ρε Μάρκο μου. Πες τα μας αυτά, λέω και εγώ τώρα. Επειδή είμαι πάρα πολύ κακός στις ματινάδες. Ναι. Εγώ κατσούνες ξέρω να φτιάχνω. Και ήθελα λίγο να βγάλω τη δημιουργικότητά μου επινόητα στις κατσουνάδες. Πολύ ωραίο. Μπράβο σου, βρε Μάρκο. Μου αρέσεις πολύ. Οι οποίες είναι ιστορίες που συνδέουν το παραλήφθη της κατσούνας με την κατσούνα ουσιαστικά. Και είναι πάρα πολύ καλό. Έχω πάρα πολλές. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στη μετάδοση της κατσούνας, της έννοιας αυτής. Είναι πάρα πολύ καλό, πολύ έξυπνο. Μας άρεσε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Ελπίζω να σας άρεσε και η κατσουνάδα. Και η κατσουνάδα μας άρεσε. Και η κατσουνάδα, εννοείται, αφού γράφτηκε και για μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και εννοείται μας άρεσε. Λοιπόν, ευχόμαστε κάθε καλό, μια όμορφη χρονιά. Πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση και ελπίζουμε σύντομα να σε δούμε και στην Κύπρο μας. Έχεις ξανάρθει στην Κύπρο? Δεν έχω έρθει ποτέ, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω. Θέλω πάρα πολύ. Δεν γίνεται, εδώ δίπλα είσαι. Δεν γίνεται, πρέπει. Δίπλα είμαι, ναι, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με τις πτήσεις για Κύπρο. Πρέπει να το ψάξω λίγο. Να το ψάξεις. Μπόλικες είναι οι πτήσεις. Μην ανησυχείς και πολύ κοντά είμαστε. Να το ψάξεις και να έρθεις στην Κύπρο μας. Να είσαι καλά, Μάρκο μου. Με μεγάλη μου χαρά. Γεια σας. Την αγάπη μας. Γεια σου. Και τη δική μου.
Λοιπόν, τι ωραία. Τι ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Τι ωραία πράγματα μαθαίνουμε, βλέπουμε. Μ' αρέσουν και αυτές οι συνδέσεις, βρε παιδιά, εκτός Κύπρου. Ναι. Μας βοηθάει η τεχνολογία, εκμηδενίζουμε αποστάσεις, γνωρίζουμε κόσμο, γνωρίζουμε πράγματα. Παραδόσεις, άλλες. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί μάθαμε ακόμα ένα πράγμα σήμερα, ξέρετε. Γνωρίζαμε και το Μάρκο. Και βόλτα με τους σκύλους σου και όλα σχετικά. Καταλάβες. Α, ναι, ναι, με το σκύλο σου πάντα, ναι, να προσέχεις. Άμα πας βόλτα για τα σκυλιά, να τα απομακρύνεις. Λοιπόν, πάμε στο Ζαχαρία μας. Ζαχαρία μου, για να προλάβουμε και εσένα και το θέμα σου.